Θα εξετάσουμε ένα ακόμα πρόβλημα στατικής και κινητικής τριβής σε ένα πρόβλημα συνδυασμένης δυναμικής. Συγκεκριμένα, ας κάνουμε το σχήμα. Έχουμε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα α. Πάνω στο σώμα α βρίσκεται ένα άλλο μικρότερο σώμα σ. Στην άκρη του τραπεζιού υπάρχει μια χωρίς τριβές κινητή και σταθερή τροχαλία, η οποία δεν έχει μάζα. Ένα σκηνή συνδέει την τροχαλία με το σώμα α και στην άλλη άκρη τροπεζού κρέμεται ένα σώμα το οποίο είναι το σώμα β. Πρώτον, εάν τα σώματα α και β έχουν αντίστοιχα βάρη 44 νιούτον και 22 νιούτον, πρώτον να υπολογίσουμε το ελάχιστο βάρος του ΣΕ, ποιο είναι το minimum βάρος. Το minimum βάρος W σε το σώματος σε το οποίο το κρατά έτσι ώστε να κρατιέται το σώμα α από το να μην γλιστράει με σδηλυσή στατικής τριβής μιας μεταξύ σώματος α και τραπεζιού ίσον 0,20. Και δεύτερο, εάν το σώμα WC είναι ίσον 0, δηλαδή αν αφαιρέσουμε το μπλοκ C πάνω από το μπλοκ α και το σηκώσουμε, ποια θα είναι η επιτάκυνση α του σώματος α εάν ο στελεστής κινητικής τριβής μη κάπα του σώματος α με το τραπέζι είναι ίσως 0,15. Στην πρώτη περίπτωση είπαμε θέλουμε να βρούμε πόσο είναι το βάρος του σώματος σε όταν το ελάχιστο βάρος του σώματος σε έτσι ώστε να κρατιέται μόλις πάει να γλιστρήσει το σώμα α από το τραπέζι, όταν κρεμάται στο άκρο του μιας τροχαλίας ένα σώμα β, το οποίο συνδέεται με οριζόντιο νήμα με το σώμα α, πάνω στο οποίο βρίσκεται το σώμα σ. Ας κάνουμε τα σχετικά αρέθρα διαγράμματα για τα σώματα α και β. Συγγνώμη. Και του σώματος β, χ χιτόνος, χ χιτόνος, ψ ψητόνος, ψητόνος, ψ. Αυτό είναι το σώμα β και αυτό είναι το συνδεσμένο σώμα α συν σ. Προφανώς στο σώμα α ασκείται τάση ταφ από το νήμα, το οποίο επειδή το νήμα είναι βαρές και χωρίς τριβές με την τροχαλία η οποία είναι άμαζη, μεταφέρεται κατά μήκος όλου του σχοινιού, έτσι και στην τάση ταφ έχουμε τάση ταφ στο σώμα β. Πάνω στο σώμα β είναι το βάρος του Wβ. Το σώμα α είναι ρίχνει το βάρος του WA. Το σώμα σ είναι ρίχνει το βάρος του WC. Από την επιφάνεια ενεργεί κάθε δύναμη N. Και από την επιφάνεια του τραπεζιού
σε επαφή με το ζώμα α ενεργεί η τριβή F S. Έτσι εδώ για το συνδυασμένο σώμα α συν C υπάρχει το συνδυασμένο βάρος W α και το βάρος W C. Βίζει κάτι δύναμη N στον άξονα ψης βυζών στα θετικά του και στα αρνητικά του άξονα το χιχητόνος η δύναμη τριβής F S. Για το σώμα β έχουμε μόνο τον άξονα των ψήν, ενεργεί το βάρος του W β και η δύναμη της τάσης από το νήμα προς τα πάνω βλέπει αυτά έχουμε να πούμε προς το παρόν από εδώ. Ας επιλύσουμε την άσκηση. Ποιες είναι οι εξώσεις κινήσεως? Οι εξώσεις κινήσεως για το σώμα α συν σ είναι τάση ταφ μείον εφ εσ είναι ίσιμο 0. Επίσης ισχύει εν μείον w α μείον w σ είναι ίσιμο το 0. Επίσης ισχύει εφ εσ ίσον με μη εσ βιέν. Βιέν. Από την πρώτη σχέση έχουμε ταφ ίσον με εφ εσ. Από τη δεύτερη σχέση έχουμε νη ίσον με W αλφα σε. Και την τρίτη σχέση έχουμε ταφ την τάση για 3 έχουμε ταφ είναι ίσο με εφ ίσο με εμές επί εν ίσο δηλαδή με εμές επί W αλφα σε. Συνεπάγεται ότι η τάση ταφ είναι ίση με εμές επί W αλφα σε. Όπου W αλφα σε είναι W αλφα σε είναι W σε. Αυτή είναι η πέντε εξίσωση και η έξι εξίσωση είναι η ταφ μείον το βάρος ταφ β είναι ίσον με 0. Η έκτη εξίσωση. Αυτές οι δύο σχέσεις συμπεραίνουμε το W β ισούται με μες επί W α σε. Στην περίπτωση που έχουμε συστατική τριβή, μόλις σου πάει να κινηθεί, η μέγιστη τιμή της αστατικής τριβής, η μέγιστη ταφ maximum πρέπει να είναι μικρότερη ίση από την MS επί WAC. Δηλαδή πρέπει να ισχύει στο όριο WB μικρότερο ή το πολύ ίσο με εμές επί W αλφα σε, όπου υπολογίζουμε ότι W αλφα σε ισούται με W β διε εμές, όπου συμπεραίνουμε ότι W αλφα συν W σε ισούται με W β προς εμές. Όπως συμπεραίνουμε ότι WC ισούται με WB προς εμές μείον WA. Αυτή είναι και η εξίσωση που μας δίνει WC. Α. Με αντικατάσταση από την Α συμπεραίνουμε ότι το WC ισούται με WB από το οποίο είναι 22 Newton δια 0,2 μείον 44 νιούτον. Και αν κάνουμε τις πράξεις θα δούμε ότι 22 δια 0,2 είναι 110 μείον 44 ίσον 66. Αυτό εδώ
συνεπάγεται W σε στη 110 νιούτον μείον 44 νιούτον συνεπάγεται το W σε είναι ίσο με 66 νιούτον. Αυτή είναι η απάντησή μας. Και το δεύτερο ερώτημά μας, στην περίπτωση που επιταχύνεται το σώμα με μια επιτάχυνση α προς τα κάτω, αφού αφαιρέσουμε το σώμα σε, ισχύουν για το σώμα α, ισχύει νι μείον W α, είναι ίσο με το 0. Επιπλέον ισχύει τα μείον F kinetic, είναι ίσο με M α επί α. Από όπου συμπεραίνουμε ότι τάφ μείον ms w α, m κάπα συγγνώμη, w α, είστε με m α, δηλαδή w α δια j επί α. Εδώ το διορθώσουμε καλύτερα. Και στο γράψουμε καλύτερα. W α. Επίσης ισχύει για το σώμα β. W β μείον τάφ είναι ίσο με m β, δηλαδή m β επί α, είναι ίσο, συνεπάγεται W β μείον τάφ, είναι ίσο W β δια j επί α. Αυτή είναι η 7. Η 7, αυτή είναι η 8. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πώς είναι η επιτάχυνση α. Από την 8 και την 7 συμπεραίνουμε WB, μας προσθέσουμε κατά μέλη, έχουμε WB μείον μη κάπα WA στήμε WA συν WB δια J επί α. Όπως συμπεραίνουμε ότι το α ισούται με W β μείον μη κάπα W α επί J για W α συν W β. Αυτή είναι και η τελική μας σχέση. Από που αυτή είναι η β. Από όπου άμα κάνουμε πράξεις θα πρέπει να βρούμε αυτό το οποίο ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε πρέπει να βρούμε συνεπάγεται επομένως από τη β, από τη β με αντικατάσταση βρίσκουμε ότι το W επιτέχυνση α είναι ίση άμα κάνουμε τις πράξεις θα βρούμε ότι είναι ίσο με 2,3 επί μέτρα ανασηκών τετράγων, γι' αυτό πως προκύπτει. Λοιπόν, α είναι ίσο. W β. W β ίσον 22 νιούτον. 22 νιούτον. Μία. Μη κάπα. 0,15. Επί W α.
44. Επί όλο, επί 9,8 μέτρα να σηκώνει στο τετράγωνο. Για W, Y και W, Β, 44 και 22, 66, 66 νιούτον. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι το α είναι ίσο, άμα κάνουμε τις πράξεις θα το βρούμε, ότι είναι ίσο με 2,3 μέτρα να σηκώνει τετράγωνο. Είναι ίσο με 2,3 μέτρα να σηκώνει στο τετράγωνο. Αυτή ήταν και η συνδυασμένη άσκηση κινητικής, στατικής τριβής, κινητικής τριβής, στατικής τριβής και δυναμικής. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.